Για τον αγώνα τη ΣΑΕΚ με τον Μπάουξ Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs. Ο παίκτη, ε, ο οποίο ε, αναμένεται να επαναφανιστεί είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Όμω θα πρέπει να πούμε ότι τα πλάνα του Αλμέιδα θα πρέπει να προσαρμοστούν γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν αρκετέ απουσίε. Μία από αυτέ τι απουσίε ε, αναμένεται να είναι του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτ που εξακολουθεί να νιώθει κάποιε ενοχλήσει. Γι' αυτό ακολουθεί ατομικά προγράμματα αλλά αναμένεται ο Σέρβο να προπονηθεί με του συμπαίκτε του. Αλλά δύσκολα θα δώσει το παρόν στο κρυακάτικο μάτ. Για τον Μουκουντή, να πούμε πω τώρα όλα δείχνουν ότι δίνει μάχη με τον χρόνο για τη συμμετοχή του. Φαίνεται ότι θα κρυθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αν καταφέρει να βγάλει την σημερινή και τη σαβατιάτικη προπόνηση, τότε θα παίξει κανονικά. Αλλιώ είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όπω εξαιρετικά δύσκολο είναι να προλάβει και ο Φανφέρτ τον αγώνα και να είναι έτοιμο για το παιχνίδι στην Τούμπα. Η ΕΠΑ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρα στον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ αναφορικά με τη ρευάνωση του κυπέλου. Να πούμε ότι ο αγώνα θα διεξαχθεί στι 12 Απριλίου, θα ξεκινήσει στι 7.30 και όχι στι 7 όπω αρχικά είχε οριστεί. Αντιμέτωπο με σοβαρό πρόβλημα υγεία βρίσκεται ο Αντρίγιαν Ντελίμπασιτ, ο παλέμαχο επιθετικό που φόρησε τη φανέλα τη ΑΕΚ το 2006, διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Αφού επιβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, τώρα δίνει μάχη με μία θεραπεία. Πέρα από τις ευχές των φιλάνθλων που αγωνίστηκε στην καριέρα του και των ομάδων, ο 42χρονος Ντελίμπασιτς δέχτηκε μηνύματα συμπαράστασης στο πρόσπατο παιχνίδι του Μαυροβουνίου με τη Σερβία, στα προκριματικά του Euro, εκεί όπου ε, ακούστηκε σύνθημα, αλλά και σηκώθηκε και πανώ για τα περαστικά του. Αξιέπαινη είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο Στέλιος Μανολάς για την οικονομική ενίσχυση του Κώστα Νικολαίδη. Ο Κώστας Μανολάς τόνισε ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να δώσει την τελευταία του φανέλα σε πληστηριασμό και σε συνεργασία με άλλους παλεμάχους θα προσπαθήσει οικονομικά να ενισχύσει τον ε, άνθρωπο που έγραψε ιστορία στην Ένωση και έμεινε στον δρόμο λόγω των πυρκαγιών. Ο Κώστας Νικολαϊδής είναι ο πέμπτος κόρερ της ΑΕΚ.